Πανελλήνιος άλλο εξακολουθεί να προκαλεί η οριστική πλέον αποφυλάκηση του πρώην προπονητή Νίκου Σιραγάκη, ο οποίος είχε καταδικαστεί για ασέλγεια σε βάρος 36 ενήλικων αγοριών, με τη δικαιοσύνη να του επιβάλλει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό κάθριξη 401 ετών, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Και ενώ στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ρέθυμνο το κλίμα παραμένει βαρύ, έπειτα και από τις αντιδράσεις των ίδιων των πολιτών, χθες το βράδυ στην υπόθεση παρενέβη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος. Ο κ. Δογιάκος ζήτησε από την εισαγγελία εφετών Αυπλίου να του διαβιβαστεί το βούλευμα με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Νίκος Σιραγάκης μετά από 12,5 χρόνια εγκλισμού. Είναι ελεύθερος, έπρεπε να το είχαν κρεμάσει. Ντροπή. Δεν έπρεπε να φύγει από τη φυλακή. Ντροπή, τι να πούμε, ρε παιδιά, ντροπή. Αλλά οι νόμοι είναι αυτό που δημιουργούν, πιστεύω, το πρόβλημα. Η κίνηση του Γιάκου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως αναμενόμενη, έπειτα από τα όσα ανέφερε χθες στην Κρήτη TV ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Βαγγέλης Μουντριανάκης, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση του ίδιου αλλά και άλλων νομικών του Ρεθύμνου να επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την απόφαση της αποφυλάκησης. Ως εκ τούτου, λίγες ώρες αργότερα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ζητώντας το επίμαχο βούλευμα, θα εξετάσει αν έχει εμπεριστατωμένη ή όχι αιτιολογία ή αν υπάρχουν ασάφειες και νομικά κενά στο σκεπτικό του. Σε καταφατική περίπτωση, θα προχωρήσει σε ανέρεση του επίμαχου βουλεύματος. Διορισμένες κατηγορίες εγκλημάτων, όπως είναι αυτές, όπου έχει προκύψει πανδημία και ενοχλεί τρομερά την κοινή γνώμη, θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική ποινική μεταχείριση και διαφορετικός τρόπος έκτησης των ποινών. Δεν θα πρέπει δηλαδή τα ευεργετικά αποτελέσματα τα οποία επέρχονται για άλλες κατηγορίες εγκλημάτων να είναι το ίδιο σχεδόν με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Στο θέμα όμως παρενέβη σήμερα και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ουσιαστικά δήλωσε στάση αναμονής εν ώψη των αποτελεσμάτων της έρευνας του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου. Ως πατέρας λοιπόν θέλω να σας πω ότι είμαι τρομακτικά προβληματισμένος από αυτή την απόφαση. Μένω στο ότι η δικαιοσύνη έχει παρέμβει δια του κυρίου Ντογιάκου. Ας δούμε το αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή συνεδρίαση του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, προκειμένου να πάρει θέση επί του θέματος.